Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και για σήμερα. Και τον παρακαλούμε να μας ευλογήσει, να μας ελεήσει και να μας αγγίξει και να μας χαρίσει τα Άγια Λόγια Του. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και βέβαια μαθαίνουμε και τα καλά νέα σας. Δόξα στον Κύριο. Να ανοίξουμε στην 144 σελίδα. Είναι το βιβλίο των αριθμών και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΓ. Από την αρχή όλο το κεφάλαιο το διαβάσουμε, είναι λίγο μεγάλο. Δόξα στον Κύριό μας. 144 σελίδα βιβλίο των αριθμών. Δεκατρία κεφάλαιο και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον Απόστηλον άνδρας δια να κατασκοπεύσωση την γην Χαναάν την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ. Από πάσης φυλής των πατέρων αυτών θέλετε αποστείλει ανά ένα άνδρα έκαστον εξ αυτών αρχηγών και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής δια προσταγής του Κυρίου εκ της ερήμου Φαράν πάντες οι άνδρες ούτε ήσαν αρχηγοί των ιών Ισραήλ και ταύτα ήσαν τα ονόματα αυτών εκ της φυλής Ρουβίν Σαμουά ο ιός του Σακχούρ εκ της φυλής Σιμεών Σαφάτ ο ιός του Χαρί εκ της φυλής Ιούδα Χάλεβ ο ιός του Ιεφωνή εκ της φυλής Ισάχαρ Ιγάλ ο ιός του Ιωσήφ εκ της φυλής Εφραήμ Αυσή ο ιός του Ναβί εκ της φυλής Βενιαμίν Φαλτί ο ιός του Ραφού εκ της φυλής Ζαβουλών Γαδίλ ο ιός του Σουδί εκ της φυλής Ιωσήφ εκ της φυλής Μανασί Γαδί ο ιός του Σουσί εκ της φυλής Δαν Αμίλ ο ιός του Γεμαλή εκ της φυλής Ασύρ Σεθούρ ο ιός του Μιχαήλ εκ της φυλής Νεφθαλή Ναβί ο ιός του Βαυσί εκ της φυλής Γαδ Γεουήλ ο ιός του Μαχή. Ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών τους οποίους απέστειλε ο Μωυσής για να κατασκοπεύσωσε την γην και επωνόμασε ο Μωυσής τον Αυσή των ιών του Ναβί Ιησούν και απέστειλε αυτούς ο Μωυσής για να κατασκοπεύσωσε την γην Χαναάν και είπε προς αυτούς ανάβητε από του μέρους τούτου της Μεσημβρίας και θέλετε αναβεί εις το όρος και θεωρήσετε την γην οποία είναι και των λαών των κατοικούντα εν αυτή εάν είναι δυνατός ή αδύνατος, ο λίγοι ή πολλοί και οποία είναι η γη ενή ούτη κατοικούσι, καλή είναι ή κακή, και οποία είναι επόλης, τας οποίας ούτη κατοικούσι ατύχιστη ή περιτετυχισμένε, και οποία είναι η γη παχία είναι ή λεπτή, εάν υπάρχουσι εν αυτή δέντρα ή ουχή, και ανδρίζεστε και φέρετε από τον καρπόν της γης. Ειδέ ημέρε ήσανε ημέρε των πρώτων σταφυλών, και αναβάντας κατασκόπευσαν την γη από τις ερήμου Σίνε ως Ρεόβ, κατά την είσοδο Νεμάθ και ανέβησαν κατά το Μεσημβρινόν και ήλθαν έως Χεβρών όπου ήσαν Αχιμάν, Σεσαΐ και Θαλμαΐ ιοί του Ανάκ. Η δε Χεβρών εκτίστη 7 έτη πρώτη στάνιος Αιγύπτου. Και ήλθαν μέχρι της Φάραγκος Εσχόλ και έκοψαν εκείθεν κλίμα αμπέλου μετά ενός βότριος σταφυλής και βάσταζον αυτό δύο επί ξύλου, έφεραν και ερόδια και σίκα. Ο τόπος εκείνος ονομάστη Φάραξ Εσχόλ για τον βότριν τον οποίον έκοψαν εκείθεν οι Ισραήλ και επέστρεψαν αφού κατασκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρας. Και πορευθέντες ήλθον προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγή των ιών Ισραήλ εν τη ερήμου Φαράν εις Κάδης και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς τον καρπόν της γης. Και απήγγειλαν προς αυτόν και είπον ήλθομεν εις την γη εις την οποία απέστειλας ημάς και είναι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι και ιδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός και επόλης περιτετυχισμένε μεγάλες φόδρα προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ οι Αμαλικοίτε κατοικούσι εν τη γη της Μεσημβρίας και οι Χετέοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσιν επί τα όρη και οι Χαναναίοι κατοικούσι παρά την θάλασσα και τα σόχθας του Ιορδάνου. Και ο Χάλευ κατεσίγασε τον λαόν έμπροσεν του Μωυσέως και είπε να σ' αναβώμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν. Οι άνθρωποι όμως οι συναναβάντες μετ' αυτού είπων δεν δυνάμεθα να αναβώμεν επί των λαών τούτων διότι είναι δυνατότεροι ημών και δυσφήμισαν την γην την οποίαν κατεσκόπευσαν προς τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσομεν αυτήν είναι η γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Και πάσο λαός των οποίων είδομεν εν αυτοί είναι άντρες υπερμεγέθης
και είδομε εκεί τους γίγαντας, τους ιούς Ανάκ, του εκ των γιγάντων, και βλέπομεν εαυτούς ως ακρίδας και τιούτους έβλεπον ημάς αυτοί. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας. Είναι η στιγμή, έχει βγει ο λαός Ισραήλ, αδελφοί, μέσα από την Αίγυπτο και βαδίζουν να μπουν μέσα στη γη της υπόσχεσης, μέσα στη γη την οποία τους υποσχέθηκε ο Θεός. Όπως το διαβάσαμε, μια γη πραγματικά ρέουσα γάλα και μέλι, μια πολύ ευλογημένη γη. Ξέρετε, η πορεία, αδελφοί, του λαού Ισραήλ μοιάζει ακριβώς με την πορεία τη δική μας, με τον λαό του Θεού. Όπως εκείνοι βγήκανε μέσα από την γη της Αιγύπτου, μέσα από τη δουλεία, μέσα από τη σκλαβιά της αμαρτίας, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, που ήταν εκεί 430 χρόνια, έτσι και ο λαός του Θεού, εμείς δηλαδή, βγήκαμε από πού? Από τη δουλεία της αμαρτίας. Εκεί ήμασταν δεδουλωμένοι, σε πάθη, σε επιθυμίες, σε αμαρτίες. Εκεί βρισκόμασταν. Και όπως εδώ τους υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα τους τη χαρίσει τη γη αυτή, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο υποσχέθηκε και σε μας ότι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε εκεί στην Αποκάλυψη, τι ωραία, ένα ολόκληρο βιβλίο και ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου αυτού μας λέει για το πώς είναι εκεί η Βασιλεία των Ουρανών, πώς είναι φτιαγμένη και τι έχουμε να απολαύσουμε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, μέσα από τον κόσμο αυτό περνάμε από πολλά, μέσα από καταιγίδες, φουρτούνες, τρικυμίες, θλίψεις, ασθένειες, αλλά όμως το τέλος μας είναι καλό και ο προορισμός μας είναι ευλογημένος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αφού βγήκανε λοιπόν και περάσανε από την Ερυθρά με μεγαλεία, αδελφοί, τους έβγαλε ο Θεός, με θαυμάσια τους έβγαλε, άνοιξε η θάλασσα. Όταν φτάσανε εκεί μπροστά στην Ερυθρά, αν θυμάστε, άρχισαν να βοούνε και ο Μωυσής. Κύριε, τι θα κάνουμε τώρα? Πίσω μας έρχονται οι Αιγύπτιοι, μας κυνηγάνε, μπροστά η θάλασσα. Πρώτο πρόβλημα μεγάλο που συναντήσαμε. Πώς θα περάσουμε τη θάλασσα? Ποιος θα ανοίξει τη θάλασσα? Ποιος θα κάνει το θαύμα αυτό? Ποιος κάνει θαύματα μέσα στη ζωή μας? Ποιος μπορεί να κάνει θαύματα? Ποιος μπορεί να τα ανατρέψει όλα? Μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος. Και του λέει του Μωυσέως, τι κρατάς στο χέρι σου? Με αυτό το ραβδί με το οποίο έκανες τα θαυμάσια μέσα στη γη της Αιγύπτου, με αυτό το ραβδί χτύπα τη θάλασσα. Και χτυπάει τη θάλασσα. Να είσαι μόνο από μία γωνία και να βλέπεις τη σκηνή αυτή, αδελφή, να χτυπάει τη θάλασσα με το ραβδί ο Μωυσής και να περνάει, να ανοίγει η θάλασσα, τύχει δεξιά και αριστερά και να περνάει από μέσα ο λαός του Θεού. Πιστεύω ότι κατά τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, μας ελευθέρωσε ο Κύριος με μεγαλεία και θαυμάσια από τα δεσμά της αμαρτίας. Ήμασταν πολύ δουλωμένοι όλοι μας. Δεν έχουμε σε τίποτα να καυχηθούμε, αδελφοί. Σε τι να καυχηθούμε? Βρήκε κάτι καλό ο Κύριος επάνω μας και μας έβγαλε από εκεί? Όχι. Τίποτα καλό δεν βρήκε. Απλώς μόνο το μόνο που βρήκε, θα έλεγα, είναι μία μικρή φλόγα σπίθα πίστεως μέσα στην καρδιά μας. Αυτό βρήκε. Δεν έχουμε λοιπόν να καυχηθούμε σε κάτι. Γι' αυτό και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο καυχόμενος να καυχάται εν Κυρίω. Είμαστε όμως, πιστεύω, αδελφοί, και εμείς σήμερα σαν λαός του Θεού στο ίδιο σημείο που βρίσκεται εδώ ο λαός Ισραήλ. Πού βρίσκεται ο λαός? Έξω από τη γη της επαγγελίας. Όπως εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών, έτοιμοι να μπούμε μέσα. Είμαστε στο τέλος. Είμαστε στο τέλος του τέλους. Εκεί είμαστε, αδερφοί. Άκουσα προχτές, μου το στείλανε σε ένα βιντεάκι εκεί στο τηλέφωνο. Στην Αμερική, λέει, αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, λέει, όταν βγαίνει κάποιος και αναφέρει, λέει, μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, κόβεται αμέσως η οθόνη, το σήμα πέφτει. Τον ευγάζουν δηλαδή. Τον ευγάζουν αμέσως. Αμέσως κόβουν το σήμα. Γιατί ανέφερε το όνομα του Ιησού Χριστού, αδερφοί.
πόσο έχει προχωρήσει η αμαρτία. Δεν θέλουν οι άνθρωποι, αδέρφια μου, δεσμά με τον Κύριο. Δεν θέλουν δεσμά με τον Ιησού Χριστό. Ας διασπάσουμε, λέει στον ψαλμό ο Δαβίδ, τους δεσμούς, να βγάλουμε τις αλυσίδες. Δεν θέλουμε να μας ενώνει τίποτα με τα πράγματα του Θεού, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θέλουμε την ελευθερία μας. Θέλουμε να περπατάμε ελεύθεροι, να ζούμε ελεύθεροι. Τι πάει να πει, αυτό είναι αμαρτία και αυτό δεν είναι. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο και αυτό δεν το λέει. Αυτό το λέει να το κάνουμε και αυτό να μην το κάνουμε. Δεν θέλει ο άνθρωπος τέτοια δεσμά. Σήμερα, αδέρφια μου, προχωράμε προς το πλήρες της ανομίας. Έρχεται ο Κύριος, ο λαός του Θεού όμως ετοιμάζεται, αγιάζεται, καθαρίζεται. Βαφτίζει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, ετοιμάζει το λαό του, την νύμφη του, την αγιάζει. Θα πάρει μία νύμφη αγία, καθαρή, κοσμημένη, όμορφη. Θα είναι η Εκκλησία ένδοξη, θα παραλυφθεί μέσα από τον κόσμο αυτό και εμείς, όπως λοιπόν και ο λαός Ισραήλ εδώ βρίσκεται έξω από τη γη, έτσι βρισκόμαστε και εμείς. Και στέλνει λοιπόν ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν, λέει, τη γη Χαναάν. Πηγαίνετε, λέει, να δείτε τη γη. Και στέλνει έναν από κάθε φυλή. Και λέει τα ονόματα εδώ πέρα, μέσα σε αυτούς βέβαια τους άντρες που πηγαίνουν, είναι και δύο πρόσωπα τα οποία πρέπει να τα δούμε, να τα καταλάβουμε και να εννοήσουμε, αδέρφια μου, τι είχανε αυτοί οι δύο άνθρωποι του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Τι τους διέκρινε, τι τους χαρακτήριζε τους ανθρώπους αυτούς. Τι είχανε, γιατί βλέπανε διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί είχανε μία άλλη όραση των πραγμάτων του Θεού, των καταστάσεων γύρω τους. Γιατί ο καθένας βλέπει από μία γωνία, βλέπει κάπως τα πράγματα, έχει μία πνευματική όραση. Ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού, έχει μία όραση πνευματική και κάπως βλέπει τις καταστάσεις γύρω του. Και αυτά ακόμα τα οποία έχει επιτρέψει ο Θεός, μέσα από τα οποία διερχόμεθα, περνάμε, αδέρφια μου, ο κάθε ένας από μας, είτε θλίψη είναι, είτε αρρώστια είναι, είτε μία ανεργία είναι, είτε ένα οικογενειακό πρόβλημα είναι, πάντως ό,τι και να είναι, ο κάθε ένας από μας βλέπει το πρόβλημά του με κάποιο μάτι, από κάποιο πνευματικό ύψος. Με μία πίστη, από κάποια πίστη, με ένα μέτρο πίστεως τα βλέπουμε όλα γύρω μας. Έτσι τα εξετάζουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι το μέτρο της πίστεως το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός στον καθένα μας. Τι πιστεύεις για... Θα δούμε εδώ πέρα, τι πιστεύουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι μας ενδιαφέρουν σήμερα, Τους έστειλε λοιπόν ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν. Και θεωρήσανε τη γη, να δούνε ποια είναι, τι λαός είναι εκεί πέρα, πώς είναι ο λαός. Είναι δυνατός, αδύνατος, οι πόλεις εκεί πέρα είναι τετυχισμένες, είναι ατύχιστες, η γη είναι παχία, είναι λεπτή, έχει δέντρα, δεν έχει, τι γη είναι αυτή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία διαβάζουμε εδώ πέρα, πιστεύω ότι είναι προβλήματα τα οποία έρχονται στη ζωή μας και μας χωρίζουνε από τις ευλογίες και από τις επαγγελίες του Θεού. Ο Κύριος μας έχει δώσει υποσχέσεις, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει επαγγελίες. Λέει, θα σε ευλογήσω, θα σώσω την οικογένειά σου, θα θεραπεύσω το παιδί σου, θα σου χαρίσω το Πνεύμα το Άγιο, θα σου χαρίσω μία ενάρετη γηνή, όπως είπε πριν ο αδερφός, να παντρευτούν όλοι, μακάρι, αμήν, δόξα στον Κύριο, αυτό θέλουμε. Όλα τα αδέρφια μας να αποκατασταθούν, να τα ευλογήσει ο Θεός. Το θέλει, αδερφοί, αυτό ο Θεός. Είναι από τον Κύριο. Είναι από τον Κύριο. Όλοι μπορούμε να θυμηθούμε τις στιγμές εκείνες όταν ο Κύριος μας ευλόγησε και μας κατέστησε οικογένεια. Πώς παίρνει ο Θεός τον άνθρωπο, αδερφοί, τον μεμονωμένο, εκείνον που είναι μόνο του και τον καθιστά, λέει, οικογένεια.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι μία μεγάλη ευλογία από το Θεό αυτή? Μία μεγάλη χάρη είναι. Δόξα στο Θεό. Είναι μεγάλη χάρη από το Θεό. Ένα από τα μεγάλα αγαθά τα οποία χαρίζει ο Θεός είναι η οικογένεια. Ένα άλλο μεγάλο αγαθό είναι η εργασία, αδερφοί. Και βέβαια το πρώτο, η σωτηρία της ψυχής μας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα τα οποία ο Κύριος μας χαρίζει και ευχόμαστε και προσευχόμαστε βέβαια για όλα μας τα αδέρφια, τα αγαπητά αδέρφια, ο Κύριος να τα ευλογήσει και ειδικά τους νέους μας, τους οποίους πρέπει να τους έχουμε, αδερφοί, στις προσευχές μας, να τους καλύπτουμε πραγματικά εμείς με τις προσευχές μας. Είναι μέσα στον κόσμο αυτό και αυτά τα παιδιά αγωνίζονται να σταθούν στο Χριστό, να μείνουν στο θέλημα του Θεού. Είναι ένας αγώνας να μένει ο νέος έτσι, αδέρφια μου αγαπητά, ένας μεγάλος αγώνας. Για γύρνα εσύ πίσω την ηλικία και πήγαινε όταν ήσουν 25 χρονών, 20 χρονών, 18 χρονών και αν είχες σωθεί και ήσουν μέσα στην εκκλησία, πόσο μεγάλο αγώνα έδινες για να μείνεις, για να κρατηθείς μέσα στο Χριστό. Θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, γιατί 21 χρονών πίστεψα και μπήκα μέσα στην εκκλησία. Πολύ μεγάλο αγώνα. Μέχρι τα 24 παντρεύτηκα, μου πεις. Αδερφέ, δεν περάσαν και πολλά χρόνια. 3 χρόνια μόνο περάσαν από τα 21 στα 24. Που ο Κύριος με αποκατέστησε. Αλλά λέω, αδερφοί, όπως και να είναι, ο αγώνας είναι αγώνας. Ο πνευματικός αγώνας είναι πνευματικός αγώνας. Πρέπει να μείνεις άγιος. Και για να σε ευλογήσει ο Θεός, για να σου απαντήσει ο Θεός, πρέπει να μείνεις στην καθαρότητα, στον αγιασμό. Πολύ εκτιμάει ο Κύριος την υπακοή μας στο Λόγο Του, αδερφιά μου. Πολύ, πάρα πολύ. Όταν υπάρχει υπακοή στο Λόγο του Θεού, ευαρεστείται ο Θεός. Πώς το λέει εκεί πέρα στον προφήτη που απάντησε ο Σαμουήλ στο Σαούλ, η υπακοή, του είπε, είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Μα εγώ θέλω να κάνω θυσίες, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να προσεύχομαι, θέλω να νηστεύω, θέλω να τρέχω στο έργο του Θεού. Όλα θα τα κάνεις και θα τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά αδέρφια μου, το πρώτο απ' όλα είναι η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει ο Θεός, το θέλει, το περιμένει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι θα μείνουμε και θα περπατήσουμε με αυτή την ευλογημένη λοιπόν υπακοή για να μπούμε, να τα καταφέρουμε. Αδερφοί, γιατί ξέρετε τι γίνεται? Όταν έχουμε υπακοή στο Λόγο του Θεού, δένεται ο Σατανάς. Υποτάχθητε, λέει, στον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Πώς θα φύγει? Πώς θα δεθεί? Πώς θα συντριφθεί, αδερφοί, μέσα από τη ζωή μας, εάν δεν έχουμε υπακοή? Όταν έχουμε υπακοή, τον εσυντρίβει ο Κύριος. Λέει, φύγε στην άκρη. Κάνε στην άκρη. Και ο Ιώβ πέρασε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Δόξα στον Κύριό μας. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία ο Ιώβ, αδερφοί. Άνθρωπος άμεμπτος, δίκαιος, λέει, φοβούμενος τον Θεό, απεχόμενος από κακού. Όμως πέρασε, επέτρεψε ο Θεός μέσα στη ζωή του αυτό να περάσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έμεινε όμως το λόγο. Μ' αρέσει ένα εδάφιο εκεί πέρα που λέει ο Ιώβ ότι δεν εξέκλεινα από τα προστάγματά σου. Δεν οπισθοδρόμησα από τις εντολές σου. Εφύλαξα, λέει, τον λόγο σου μάλλον παρά την αναγκαία μου τροφή. Τι ωραία, δόξα στον Κύριο, το παιδί του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ναι αδερφοί, να φυλάξει το λόγο του Θεού. Αυτό είχε μέσα στην καρδιά του. Ό,τι και να γίνει, λέει, ό,τι και να περνάω, εγώ, λέει, θα μένω, Κύριε, κοντά σου. Θα μένω στα πόδια σου. Γι' αυτό και αδερφοί μου και αδερφέ μου, ό,τι και να περάσεις, ό,τι και να περνάς, όσο και δύσκολος να είναι ο αγώνας σου, ο σταυρός σου, το πιστεύω ότι πολλά αδέρφια μας έχουν ένα πολύ μεγάλο σταυρό, περνάνε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Λέει μέσα στον προφήτη Ισαΐα, τι ωραίο εδάφιο, ο, λέει, τεταραγμένη, λέει, απαρηγόρητος. Βλέπει ο Θεός και ξέρει ο Θεός πώς είσαι ακριβώς, από πού περνάς, τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, τι περνάς μέσα στη ζωή σου. Αλλά λέει, εγώ ο Κύριος, λέει, θα στρώσω τον περίγυρό σου, θα ευλογήσω τον οίκον σου, τα παιδιά σου. Θα στρώσω, λέει, τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θεμέλια σου εξαφύρων και κάμει τα σεπάλξη σου εξαχάτου
και τα σπήλα σου εξανθράκων και άπαντα των περίβολών σου εκλήθων εκλεκτών. Δόξα στον Κύριο. Πάντες δε οι σου θέλουν συν είστε διδακτοί του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη η ειρήνη των ιών σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πού θα τα κάνει αυτά ο Κύριος, άμα δείτε το κεφάλαιο καθώς ξεκινάει, λέει, μιλάει σε μια γυναίκα, λέει, η οποία είναι στήρα, εφράνθητη στήρα, η μη τίκτουσα, έτσι ξεκινάει το κεφάλαιο. Αναβόησον, λέει, ένα γαλιάσει και τέρπου, να χαίρεσαι δηλαδή, να αγάλεσαι, η μη οδύνουσα, εσύ που δεν έχεις κάνει παιδιά, εσύ που δεν έχεις γεννήσει, πλειότερα, λέει, είναι τα τέκνα της ερημωμένης παρά τα τέκνα της εχούσης στον άντρα, λέγει Κύριος. Πιο πολλά είναι τα παιδιά σου, λέει, εσένα, ναι. Μα πώς θα γίνει αυτό? Μέλλαντε, πώς θα γίνει? Ο Αβραάμ, αυτό που του είπε ο Θεός, το έκανε? Δεν ήταν η Σάρα, αδέρφια μου, μια γυναίκα ερημωμένη, μια γυναίκα στήρα, όπως την αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού? Δεν ήταν έτσι η Σάρα? Την ευλόγησε ο Θεός. Μπόρεσε ο Θεός να ανατρέψει στη ζωή της τα πάντα? Μπόρεσε, αδερφοί, τα ανέτρεψε όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έκανε αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο Θεός, γιατί όταν ο Θεός δίνει επαγγελία, αδελφοί, την επαγγελία δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Όταν ο άνθρωπος βεβαίως μείνει στο λόγο του Θεού και δίδων, λέει, επαγγελία, λέει ο Παύλος στον Αβραάμ, όμως λέει στον εαυτόν του, επειδή δεν είχε να ομώσει σε κανένα μεγαλύτερο, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω. Και έτσι, λέει ο Αβραάμ, προς μήνας με υπομονή απείλαυσε την επαγγελία. Δόξα στον Κύριο. Περίμενε ο Αβραάμ με υπομονή. Έχεις υπομονή? Όχι. Ούτε εσύ έχεις υπομονή, ούτε εγώ, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε. Αδέρφια μου, αυτό που μας χτίζει ο Θεός είναι υπομονή. Αυτό θέλει να μας διδάξει. Να υπομένουμε. Να μην βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε. Βιάζομαι. Κύριε, αφού μου το είπες, δεν έγινε και φέτος. Δεν έγινε και αυτό το μήνα. Πέρασε και αυτός ο μήνας. Τι γίνεται, Κύριε, αφού μου το έχεις πει? Αφού μου το έχεις υποσχεθεί? Το περιμένω, το θέλω. Περίμενε, σου λέει, παιδί μου. Περιέμενα εν υπομονή τον Κύριο. Να περιμένουμε τον Κύριο, αδερφοί. Όποιοι περιμένανε τον Κύριο δεν χάσανε. Δεν τους απαγοήτευσε ο Κύριος. Ήρθε. Όπως είπαμε στον Ιώβ πριν, ήρθε ο Κύριος και τον ευλόγησε, λέει, τόσο πολύ εις τα έσκατά του τον Ιώβ. Τον ευχαριστούμε τον Θεό που του χάρισε, λέει, διπλάσια, λέει, τον όσα είχε. Αλλά όμως κάτι το οποίο μας ζητάει ο Θεός, αδερφοί, ένας συγκεκριμένος καρπός του Πνεύματος του Αγίου, τον οποίον πάνω σε αυτό τον καρπό πιστεύω ο Κύριος θέλει να μας διδάξει και να μας τον οικοδομήσει μέσα στην ψυχή μας, τον καρπό αυτό της πίστεως. Την πίστη, αδερφοί. Είναι κάτι το οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Ο προσερχόμενος, λέει, στον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Θέλει ο Θεός να πιστεύουμε, αδέρφια μου, όταν τον πλησιάζουμε. Και όταν, λέει, προσεύχεστε, λέει, και προσέρχεστε σε μένα, ναι, προσευχόμενοι, και ζητάτε, πιστεύετε, και θέλει γίνει σε εσάς. Μας προτρέπει ο Κύριος να πιστεύουμε. Και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ζητάνε τα αδέρφια μας, και ακούω πολλά αδέρφια βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, ευχαριστούμε το Θεό. Πώς λαμβάνετε το Πνεύμα το Άγιο? Διαπίστεως. Εγώ ήμουν πολύ κακός μαθητής, άργησα πάρα πολύ, αδέρφοι, να λάβω Πνεύμα Άγιο. Πάρα πολύ, ταλαιπωρήθηκα, ίδρωσα, ξεΐδρωσα. Φώναζα, προσπαθούσα, αγωνιούσα, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, πήγαινα στη μία εκκλησία, είχα φτάσει μέχρι την Καβάλα μια χρονιά, για να λάβω το Πνεύμα του Άγιο. Και εκεί, βέβαια, το έλεγα και στην ομολογία μου τελευταία, εκεί την ημέρα εκείνη που είχα πάει, ήταν και άρρωστος ο αδερφός ο Χρήστος Χρήστου τότε, μου λέει, πώς να σε βοηθήσω, μου λέει, αδερφέ, σήμερα δεν μπορώ, γιατί είχε κάνει εγχείρηση ο αδερφός τότε στην καρδιά του, νομίζω είχε πάει μπας, είχε κάνει και δεν μπορούσε να βοηθήσει εκείνη την ημέρα, αλλά θα είμαστε εδώ, λέει, και θα προσευχόμαστε εδώ όλοι μαζί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πραγματικά γονατίσαμε και ο Κύριος μας επισκέφτηκε και εγώ είχα επίσκεψη Κυρίου. Τι να πω, είχα επίσκεψη Κυρίου, δυνατή μες στην καρδιά μου, αισθανόμουν,
παρουσία του Θεού, μία, μου έδωνε ο Κύριος χαρά, γέλαγα, έφευγε μετά η χαρά, μου ερχόντουσαν δάκρυα, έκλαιγα, άνοιγε η καρδιά μου, αλλά δεν μπορούσα να γλωσσολαλήσω. Τίποτα, γλωσσολαλιά τίποτα. Λες και το στόμα μου ήταν δεμένο. Γίνεται μία προφητεία, μιλάει μία αδερφή μας και λέει ότι παιδί μου, καθώς ο αθλητής τρέχει, λέει, τρέχει στο στάδιο και φτάνει, λέει, προς το τέρμα και το έχει μείνει, λέει, λίγο ακόμα για να τερματίσει, εκεί, λέει, συσσωρεύει όλες του τις δυνάμεις για να μπορέσει να τερματίσει. Έτσι να κάνεις κι εσύ. Πολύ ωραίο ήταν το μήνυμα, ωραία η προτροπή του Κυρίου, αλλά για μένα δεν έγινε τίποτα εκείνο το βράδυ. Πραγματικά έβαλα τα δυνατά μου, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και έφυγα εκείνο το βράδυ απαγοητευμένος. Λέω, Κύριε, λέω, τόσα χρόνια, γιατί φεύγω, Κύριε, έτσι, και δεν το έλαβα και σήμερα. Έφυγα πολύ στεναχωρημένος. Μαύρη καρδιά μου. Δόξα στον Κύριο. Περάσανε βέβαια 2 μέρες. Κατέβηκα μετά στο στρατόνι. Είχαν συνάθρηση εκεί. Ήμουνα να πέσω κάτω, Ήταν πολλά τα χρόνια. Αν πεις γιατί, αδερφέ, μα ήταν 13 χρόνια. Τι να σας πω. Ήταν 13 χρόνια, καμιά φορά τα χρόνια ντρέπουμε να τα πω. Γιατί λέω, πού να το πω, λέω, το 13 στα αδέρφια, θα απαγοητευτούν. Αλλά δεν είμαι παράδειγμα για αυτό, είμαι παράδειγμα για αποφυγή. Δόξα στον Κύριο. Μετά από 2 μέρες που κατέβηκα κάτω στο στρατόνι, έρχεται μία αδερφή, μου λέει, ο Κύριος μου είπε αραβώνες. Λέω, για μένα είναι. Λέω, αυτό είναι για μένα σήμερα, δεν θα ξεφύγει από μένα, λέω, αυτή η επαγγελία σήμερα. Και έδειξε μία όραση σε μία αδερφή, η οποία είδε το εξής. Είδε ότι ερχόταν ένας χήμαρος, ένας ποταμός με νερό, αδερφή, και κατέβαινε χυμαροδός. Αλλά σε κάποιο σημείο μπροστά είχε μία πόρτα. Η οποία η πόρτα αυτή, μία ξύλινη πόρτα, η οποία έφραζε την έξοδο. Και η πόρτα αυτή επάνω τι έγραφε, ξέρετε τι έγραφε, λογική. Λογική έγραφε η πόρτα αυτή. Είναι η λογική, η οποία σε σταματά. Εμένα πάντως με σταμάταγε συνεχώς. Και πώς θα λαλήσεις, και πώς θα μιλήσεις, και πώς θα το πεις. Δόξα στον Κύριο. Αλλά δεν ξέρω, εκείνο το βράδυ, αδέρφια μου αγαπητά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί κατάλαβα ότι το Πνεύμα του Άγιο, όταν έρχεται μέσα μας, πάνω μας, μέσα μας, όταν ήρθε εκείνη την ώρα, κατάλαβα το Πνεύμα του Άγιο πήρε τον έλεγχο, θα λέγαμε το κέντρο ελέγχου όλης της ύπαρξης. Αυτό κάνει το Πνεύμα του Άγιο, αδερφοί. Παίρνει τον έλεγχο. Όταν έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και μπαίνει μέσα μας, παίρνει τον έλεγχο. Και αρχίζει ο άνθρωπος και μιλάει τα μεγαλεία του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδέρφια μου, αλλά λέω ότι όλα αυτά τα βήματα είναι βήματα πίστεως και γίνονται με την πίστη, την οποία πρέπει να έχουμε, και εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί του Θεού πήγανε και πήρανε από εκεί τον καρπό, ήλθανε, λέει, μέχρι τη Σφάραγγος Σχόλ, έκοψαν εκείθεν κλίμα μπέλου με τα ενός βότριος σταφυλής και εβάσταζον αυτό 2 επί ξύλου, έφεραν και ρόδια και σίκα. Δόξα στον Κύριο. Πολύ ευλογημένοι στους καρπούς, βρήκαν εκεί και αφού τους πήρανε, γυρίσανε πίσω και πορευθέντες ήλθον προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών και προς πάσα τη συναγωγή και απήγγυλαν προς αυτόν και είπων, εδώ είναι το σημείο, ήλθομεν εις την γην, εις την οποίαν απέστειλας ημάς, και είναι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι, και ιδού ο καρπός αυτής, ο λαός όμως, ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός, και επόλης περιτετυχισμένε, μεγάλες φόδρα, και εκεί είδαμε τους ιούς του Ανάκ, και οι αμαλικοίτε κατοικούσιν εκεί και δυσφήμισαν, λέει, τη γη. Αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, δυσφημίσανε τη γη. Δεν μπορούμε να πούμε, μια γη πολύ ωραία, πολύ ευλογημένη, αλλά αδερφέ, εγώ δεν μπορώ να μπω στον ουρανό. Έρχεται ο άνθρωπος, έρχεται η απιστία, έρχεται η ολιγοπιστία, την οποία θα την νικήσουμε, αδέρφια μου, μόνο στην προσευχή. Μόνο στην προσευχή θα νικήσουμε, εκεί που κάθεσαι και όταν γονατίζεις και προσεύχεσαι, είναι ένας μεγάλος αγώνας.
Πάντοτε έρχεται στο νου μου ο Ηλίας, αδέρφια μου, όταν ανέβηκε πάνω στην κορυφή, λέει, του Καρμήλου, έκυψε εις τη γη και έβαλε, λέει, το πρόσωπον αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και άρχισε να προσεύχεται δυνατά στον Κύριο, μέχρι που ο Κύριος του έδειξε εκείνο το συννεφάκι. Πήγε ο δούλος του μία φορά, πήγε δύο φορές, πήγε τρίτη φορά, πήγε τέταρτη φορά, βλέπεις τίποτα, τίποτα. Πάλι κάτω το κεφάλι ο Ηλίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ένας αγώνας, αδέρφια μου, η προσευχή. Ένας μεγάλος αγώνας. Και μπορώ να πω ότι εάν δεν τα καταφέρουμε στην ώρα της προσευχής να κατεβάσουμε την παρουσία του Θεού και να ενωθούμε με τον Κύριο την ώρα της προσευχής, πώς θα τα καταφέρουμε την υπόλοιπη ημέρα που τρέχουμε δεξιά και αριστερά, που είμαστε στις δουλειές μας, που είμαστε στην οικογένειά μας, που είμαστε στο δρόμο, όπου και να είσαι. Πώς θα κρατήσεις επικοινωνία με τον Κύριο? Είναι δύσκολο να κρατηθεί η επικοινωνία μας με τον Κύριο. Τα μάτια βλέπουνε, τα ότα ακούνε, το μυαλό δουλεύει, τρέχει δεξιά, αριστερά, στις μέρημνες, στα προβλήματα, στο ένα, στο άλλο, εικόνες γύρω μας, τα μηνύματα έρχονται στα αυτιά μας από παντού. Όλα αυτά σε βγάζουν, θα έλεγα, από τον προσανατολισμό σου, από την επικοινωνία, από την επαφή την οποία θέλεις να κρατήσεις με τον Κύριο. Δεν κάνουμε έναν αγώνα πραγματικά? Και όταν είμαστε εκτός προσευχής, εκτός εκκλησίας, όταν δεν έχουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, κάνουμε έναν αγώνα να είμαστε όλη την ημέρα ενωμένοι με τον Κύριο, να κρατήσουμε αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε? Δεν προσευχόμαστε, αδελφοί? Δεν αγωνιζόμαστε να είμαστε συγκεντρωμένοι? Αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Εκεί που είσαι στη δουλειά σου, λες, τι κάνω τώρα, να δοξάζω τον Κύριο από μέσα μου, να σκέφτομαι τα εδάφια του Λόγου του Θεού. Πας πιο κάτω, συναντάς έναν άνθρωπο, τώρα τι να κάνω, να ομολογήσω τον Κύριο, να μιλήσω για την αγάπη του Θεού. Όλο αυτό τον αγώνα τον καθημερινό, πού αποσκοπεί που κάνουμε? Αποσκοπεί, αδελφοί, στο να κρατήσουμε την κοινωνία μας με τον Κύριο, να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα, πιστεύω, να κρατήσεις αυτή την ενότητα, γιατί έχει ανταμοιβή, έχει ανταπόδοση, και η ανταπόδοση, αδέρφια μου, είναι η παρουσία του Θεού, είναι η ειρήνη που έρχεται μέσα στην καρδιά μας, είναι η χαρά η οποία έρχεται μέσα στην καρδιά μας. Αυτή είναι η ανταπόδοση. Τι απολαμβάνουμε όταν κάνουμε έναν αγώνα? Ποιο είναι το τέλος του αγώνα αυτού, η απόλαυση? Η παρουσία του Θεού, το ότι έρχεται ο Κύριος, το ότι μας αγγίζει ο Θεός, αδελφοί, το ότι έρχεται μέσα στην καρδιά μας η ειρήνη, το ότι έχουμε μέσα μας την πληροφορία της ελπίδας. Είμαστε γεμάτοι με την ελπίδα του Θεού, στιγμή κατά την οποία ο κόσμος, αδελφοί, είναι απελπισμένος, είναι κατατεθλιμμένος, στιγμή κατά την οποία η πρώτη ασθένεια στον πλανήτη είναι η κατάθλιψη. Και ιδιαίτερα, τι να πω, και εγώ το βλέπω συνέχεια εκεί στο μαγαζί, γιατί έρχομαι κάθε μέρα σε επικοινωνία με πολύ κόσμο. Τι βλέπω? Πρόσωπα κατσουφιασμένα. Να, κάτι προβοσκίδες, μέχρι κάτω. Κατάθλιψη, απελπισία, στεναχώρια. Γιατί είσαι έτσι, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, δεν πάμε καλά? Η απάντηση είναι αυτή. Δεν βλέπεις τι γίνεται? Αυτή είναι η απάντηση. Δεν βλέπεις που πάμε? Δεν βλέπεις που καταντήσαμε? Δεν βλέπεις που πήγε η Ελλάδα? Δεν βλέπεις πώς έγινε ο κόσμος? Αυτή είναι η απάντηση του κόσμου, αδερφοί. Η απάντηση δική μας ποια είναι? Εμείς πώς μπορούμε να απαντήσουμε εκείνη την ώρα? Ξέρετε πώς απαντάμε? Ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Ανάλογα με αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στην καρδιά μας. Αν και εσύ απαντήσεις και πεις, ναι, πώς γίναμε, χάλια είμαστε, τι θα κάνουμε τώρα, χειρότερα πάνε τα πράγματα, σου λέει. Απαντάς και εσύ, ναι, τρεις χειρότερα. Απάντηση είναι αυτή που δίνεις. Απάντηση είναι αυτή. Πες κάτι για τον Κύριο, έτσι δεν είναι? Πες κάτι για τον Ιησού Χριστό. Γιατί μίλησε για την ελπίδα. Γιατί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, να είσαστε έτοιμοι να μιλήσετε, λέει, για την ελπίδα η οποία υπάρχει μέσα σας. Υπάρχει μέσα μας ελπίδα. Αν υπάρχει μέσα μας ελπίδα, θα μιλήσουμε για την ελπίδα. Αδερφοί, θα πούμε ότι ζει ο Θεός. Και πρέπει να σου το πούνε οι άνθρωποι, ότι γιατί εσύ είσαι έτσι, γιατί είσαι χαρούμενος, πώς είσαι χαρούμενος.
Πώς εσύ είσαι χαρούμενη? Πώς, γιατί βλέπω το πρόσωπό σου ειρηνικό? Γιατί πάντοτε χαμογελάς? Γιατί σε βλέπω να πιστεύεις στο Θεό? Γιατί γίνεται όλο? Γιατί? Εκεί θα ανοίξεις το στόμα σου και θα μιλήσεις για τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αδερφοί, ότι όλα ξεκινάνε από την προσευχή μας και από την επικοινωνία την οποία πρέπει να έχουμε με τον Κύριο, να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό ξεκίνησα και είπα, αυτό ήθελα να πω, ναι, τώρα το θυμήθηκα, ότι εάν δεν το καταφέρουμε την ώρα της προσευχής, πώς θα το καταφέρουμε την υπόλοιπη μέρα, αδερφοί? Δεν μπορώ να σηκωθώ από την προσευχή και να σηκωθώ όπως γονάτισα. Τότε για μένα η προσευχή, δεν ξέρω, δεν είχε αποτέλεσμα. Να γονατίσω, να υδρώσω, να φωνάξω, να δοξάσω, να ψάλω και να σηκωθώ πάλι ίδιος? Όχι, μη γέννητο. Αδερφοί, πρέπει να σηκωθούμε από την προσευχή με την παρουσία του Θεού. Πρέπει να σηκωθούμε από την προσευχή γεμάτη με το Πνεύμα το Άγιο. Να σηκωθούμε από την προσευχή με πίστη, με ελπίδα. Και αν θα σηκωθούμε έτσι, είναι αυτό που λέει μετά ο Απόστολος Παύλος, ότι εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, περιπατώμε και κατά το Πνεύμα. Ζεις κατά το Πνεύμα, μετά θα περπατείς. Αυτό που έλαβες από την προσευχή, μετά είναι αυτό το οποίο προσπαθείς και στη διάρκεια όλης της ημέρας να το συγκρατήσεις μέσα στην ψυχή σου. Προσπαθούμε όλη την ημέρα, αδερφοί, να συγκρατήσουμε την παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Εδώ πέρα αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Χάλευ λοιπόν, κατεσήγασε, λέει, τον λαό έμπροσθεν του Μωυσέως, και τι είπε ο Χάλευ? Ας αναβούμεν ευθύς και ας εξουσιάσουμεν αυτοί, διότι δυνάμεθα να κυριεύσουμεν αυτήν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, έτσι, αδέρφια μου, μιλήσανε. Μιλήσανε με πίστη, μιλήσανε με παρησία. Μου θυμίζουν εδώ πέρα τον Δαβίδ, ο οποίος ο Δαβίδ, όταν έφτασε μπροστά στη μάχη και έχει παραταχτεί από τη μία το στράτευμα των Φιλιστέων και από την άλλη έχει παραταχτεί το στράτευμα των Ισραηλιτών, και όλος ο λαός βρίσκεται σε αμηχανία μεγάλη. Σε μεγάλη αμηχανία βρίσκεται ο λαός. Πού οι βασιλιάδες? Πίσω όλοι. Βγήκε, λέει, ο προμαχητής, ο Γολιάθ, άντρας υπερμεγέθης, από αυτή τη φυλή που διαβάσαμε ήταν και ο Γολιάθ, που τους ιούς του Ανάκ. Και μόλις τον είδαν όλοι παγώσανε. Παγώσανε. Τι είναι αυτό? 3 και 12 ήτανε. Κάπου εκεί, 3-10, 3-12, 3-14, τι σημασία έχει? Το 1 εκατοστό και τα 2, άντρας υπερμεγέθης μέχρι εκεί πάνω. Φοβηθήκανε όλοι, πήγανε πίσω. Βασιλιάς ο Σαούλ, πού να προχωρήσει? Οι στρατηγοί, οι μεγάλοι, οι γαλονάδες, τίποτα. Αλλά ο Δαβίδ μόλις το άκουσε, τι ευλογημένο παιδί. Ένας νεαρούλης ήταν ο Δαβίδ, δεν του έδινε κανείς σημασία. Μόλις έφτασε εκεί πέρα στη μάχη, του είπαν τα αδέρφια του, τι ήρθες εσύ εδώ να κάνεις? Πού άφησες εκείνα τα λίγα προβατάκια τα οποία σου άφησε ο πατέρας μας? Τα άφησες και έφυγες? Πήγαινε γύρνα πίσω. Περήφανος είσαι. Μα δεν ήταν περήφανος. Δεν είχε περηφάνεια μες στην καρδιά του. Ίσα που ήταν ταπεινός. Αλλά είχε μέσα στην καρδιά του αγάπη για το λαό του Θεού. Δεν ήθελε να ονειδίζεται ο λαός του Θεού. Μόνο και μόνο που το άκουσε, λέει, τι είπε, λέει αυτός. Λέει ότι αν, λέει, με νικήσετε, ας βγει ένας, έτσι είπε ο Γολιάθ, ας βγει ένας, λέει, από εσάς να πολεμήσει μαζί μου. Αν με νικήσει, εμείς θα είμαστε δούλοι σας. Και έτσι είπε. Και είπε μάλιστα ότι, και αν είπε ο βασιλιάς ο Σαούλ, αν, λέει, τον νικήσει κάποιος από εμάς, θα του δώσει, λέει, την κόρη του για θυγατέρα, για να την παντρευτεί. Δόξα στον Κύριο. Έτσι, μόλις το άκουσε ο Δαβίδ αυτό, χάρηκε πολύ. Ποιος είναι, λέει, αυτός ο απερίτμητος, ο οποίος, λέει, εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Τι είπε το παιδί αυτό? Εγώ, λέει, θα πάω και θα πολεμήσω. Τι είχε μέσα στην καρδιά του? Αυτό το οποίο είχε και εδώ πέρα ο Χάλευ. Αυτό το οποίο είχε και ο Ιησούς του Ναβί. Οι οποίοι είπανε, και μάλιστα το είπαν, θα το πούνε και στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο το διαβάσανε, είπανε ότι η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε είναι η γη αγαθής φόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς,
τότε θέλει φέρει ημάς στην γην ταύτην και θέλει μας δώσει γη ρέουσα γάλα και μέλι, μόνον μην αποστατείτε από του Κυρίου. Μη δε φοβήστε των λαών της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δια ημάς. Ο Κύριος λέει πήρε, απεσύρθη σκέπη. Μη φοβάστε λέει εσείς, ο Κύριος είναι μαζί μας. Να η απάντηση. Να ο άνθρωπος του Θεού. Να ο άνθρωπος που έχει όραση. Να ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό. Να ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό. Να ο άνθρωπος ο οποίος έχει εγκολπωθεί μέσα του τις επαγγελίες του Θεού. Αυτός είναι ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί. Και ο Δαβίδ το ίδιο, αδερφοί. Λέει, εγώ λέει θα πάω να τον πολεμήσω. Και πραγματικά πήρε ο Δαβίδ, πήγε να του βάλει ο Σαούλ, να του βάλει να τον εντύσει με την πανοπλία. Την έντυσε με την πανοπλία. Δεν μπόρεσε να κουνηθεί ο Δαβίδ. Λέει, βγάλτε μου, λέει, τι είναι αυτά. Έχω τα δικά μου όπλα. Το παιδί του Θεού έχει τα δικά του όπλα. Ποια είναι τα όπλα? Είναι δύο τα όπλα. Είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά είναι τα όπλα μας, αδερφοί. Δεν έχουμε άλλα όπλα. Με αυτά θα πάμε. Με αυτά πήγε ο Δαβίδ, κατέβηκε λέει στο χήμαρο. Πήρε λέει πέντε λίθους ομαλούς, πέντε βότσαλα. Πήρε και τη σφεντόνα του. Τα έβαλε μέσα στο ποιμενικό σακίον. Και πάει να πολεμήσει. Αλλά δεν είναι αυτά. Ούτε η σφεντόνα είναι, ούτε αυτά είναι. Αλλά είναι αυτό το οποίο ο Δαβίδ, αδερφοί, είχε μέσα στην καρδιά του. Και μόλις πραγματικά φτάνει μπροστά στον Γολιάθ, του δίνει μια πολύ ωραία απάντηση. Γιατί ο Γολιάθ λέει, τι είναι αυτά, λέει, ποιος είναι αυτός ο Ξανθούλης εδώ πέρα, ποιο παιδάκι στείλανε εδώ πέρα να πολεμήσει, τι είναι αυτός, λέει, παιδάκι μου, φύγε από εδώ πέρα, του λέει, θα σε παραδώσω, λέει, στα πετεινά του ουρανού. Τι είναι αυτά, λέει, με ξελαράκια, λέει, θες να πολεμήσεις. Λέει, θα δεις τι θα πάθεις τώρα. Αλλά ο Δαβίδ δεν φοβήθηκε. Ο οποίος ο Δαβίδ προηγουμένως είχε πατάξει, λέει, λέοντα και αρκούδα. Έχεις δει λιοντάρι? Μια φορά όταν πάμε σε ένα ζωολογικό κήπο και βλέπουμε το λιοντάρι, καθόμαστε όχι μόνο, καθόμαστε και ένα μέτρο μακριά από τα κάγκελα. Ο Δαβίδ τον πάταξε όμως το λέοντα. Τον έπνιξε, λέει, σαν μια μικρή γατούλα. Και όταν έφτασε μπροστά στο Γολιάθ, του λέει, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ και με ασπίδα. Αλλά εγώ, λέει, έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία σύ εξουθένησας. Σήμερα θα σε πατάξω και θα σου πάρω το κεφάλι. Έγινε. Έγινε, αδερφοί. Γιατί? Ήταν ο Θεός μαζί του. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ο Παύλος, λέει, αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε καθημών. Ας κρέμονται από πάνω σου πολλά σπαθιά. Ας κρέμονται από πάνω σου πολλά ξύφη. Ας είναι πολλοί εναντίον σου. Ας σε βρίζουν αιρετικό, ας σε λένε Γιαχωβά, ας σε λένε ότι πλανήθηκες, ας σε λένε ότι θα σε πατάξουμε, ότι θα σε σκοτώσουμε, ότι θα σε διώξουμε, ότι θα σε αποκληρώσουμε. Ένα να έχεις μαζί σου, τον Κύριο. Εάν έχεις τον Κύριο μαζί σου, τότε κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει, δόξα στον Κύριο. Όμως στη συνέχεια για το λαό αυτό, αδερφοί, ήταν μια τιμωρία. Τους λέει ο Κύριος, 40 χρόνια θα κάνετε γύρω-γύρω, μέχρι να μπείτε μέσα. Και δεν μπήκε εκείνη η γενεά. Γιατί? Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθω. Μην πάθουμε το ίδιο. Ας φοβηθόμεν. Να τελειώσουμε με αυτό. Ας φοβηθόμεν λοιπόν. Μην πότε μένει σε εμάς επαγγελία και φανεί κάποιος από εμάς ότι υστερήθη αυτής. Αμήν. Πιστεύουμε όμως ότι θα νικήσουμε. Δόξα στον Κύριο. Αμήν.